Hey, γεια σας φίλες και φίλοι, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Ξέρετε ποιος είμαι, ο Σαρου Κλάς. Λοιπόν, σε αυτό το βιντεάκι θα κάνουμε ένα Q&A. Το Q&A που σας είχα υποσχεθεί πριν κανένα μήνα. Θα απαντήσω κάποιες ερωτήσεις που μου είχατε κάνει εσείς 2-3 βίντεο πριν. Είναι και καλά το 30K special. Τώρα έχουμε αυξηθεί σαν συνδρομητές. Το καλό φαγητό αργεί να γίνει, έτσι δεν λένε. Ας ξεκινήσουμε με την πρώτη ερώτηση. Λοιπόν, μια στιγμή να τη βάλω την πρώτη ερώτηση. Καχάς, κοιτάξτε, Cougar Armor, καρέκλα. Πολύ γαμάτη καρεκλούλα. Περίμενα το e-shop να το βγάλει σε προσφορά. Κάθε Κυριακή τα βγάζει σε προσφορά και το πήρα σε αρκετά καλή τιμή, θα έλεγα. Απλά θέλει λίγο, δεν ξέρω τι θέλει. Θέλει λάδια. Γιατί κάνει αυτό το θόρυβο. Έχω λάδι τη μηχανή, δεν ξέρω αν κάνει και γι' αυτό εδώ πέρα. Υποθέτω πως κάνει. Τέλος πάντων. Συνεχίζει ακόμα διαλυματική νηστεία. Λοιπόν, κοιτάξτε, παιδιά, τη διαλυματική νηστεία δεν ξέρω, λογικά την ξέρετε όλοι τι είναι και τι δεν είναι. Είναι ένα μοτίβο, ένας τρόπος που τρως το φαγητό σου, το οποίο σε βοηθάει πάρα πολύ στο να διαχείριζεσαι την πείνα, στο focus. Έτσι έχει κάποια πολύ καλά θετικά. Έχει και κάποια άλλα θετικά που μερικοί λένε ότι ισχύει, μερικοί λένε ότι δεν ισχύει. Δεν είναι επί του παρόντος. Εμένα με βοηθάει πάρα πολύ στο να διαχειρίζομαι την πείνα και στο να είμαι focus, ας πούμε, μέχρι τη στιγμή που θα φάω. Μπορείς σε αυτό το διάστημα δηλαδή που δεν τρως να βγάλεις πολλή δουλειά. Διαλυματική νηστεία έκανα στην Κύπρο, στο τελευταίο βίντεο που είδατε που ήμουν αρκετά κομμένος. Τότε έκανα διαλυματική νηστεία. Βοηθούσε, με βόλευε με τη δουλειά, με τα ωράρια και αυτά, για να μην έχεις τα περάκια, να μην χρειαστεί να τρως απ' έξω. Αλλά είναι ένα διάστημα τώρα τελευταία που την έχω σταματήσει. Ίσως την ξεκινήσω πάλι σε λίγο καιρό. Και γιατί αυτό? Γιατί απλά ουσιαστικά τη βαρέθηκα, μου την έσπαγε λίγο πια. Το έκανα αυτό 2 χρόνια, φανταστείτε. Το προτιμούσα να φάω πρωί. Να φάω 3, 4 και 5 γεύματα σπαστά και ξαφνικά αυτό μου άρεσε γιατί είχα καιρό να το κάνω. Οπότε, ωραία διαλυματική νηστεία. Τώρα που είπα διαλυματική νηστεία, έχω ένα e-book. Εντάξει, έγραψα ένα e-book που είναι δωρεάν. Μπορείς να το κατεβάσεις. Link στην περιγραφή. Πάτα το link και κατέβασέ το. Μου αρέσουν αυτά τα πράγματα όπως είναι η διαλυματική νηστεία, γιατί μπορείς να τα κάνεις και μπορείς να τα σταματήσεις όποτε θέλεις. Και αυτό είναι το σωστό, έτσι. Δεν είναι σωστό να φανατιζόμαστε με μερικές ιδέες. Το σωστό είναι να χρησιμοποιούμε σαν εργαλεία τη διαλυματική νηστεία. Το paleo, το keto, αν και δεν συμφωνώ με αυτά, μπορείς να τα χρησιμοποιείς σαν εργαλεία, αλλά να μην φανατίζεσαι με αυτά, έτσι, για να μην βρίζεις όποιον δεν τα ακολουθεί. Πάμε παρακάτω. Πρόγραμμα για αρχάριους. Πάω 4 χρόνια και δεν έχω δει πολύ διαφορά. Λοιπόν, πρόγραμμα για αρχάριους, παιδιά, θα πρότεινα το 5x5. Καταρχάς, αν είσαι αρχάριος, πρέπει να κάνεις. Να μάθεις ασκήσεις, να κάτσεις κάποιος να σου μάθει τις ασκήσεις ή να κάτσεις εσύ μπροστά στο καθρέφτη και να μάθεις ασκήσεις από βιντεάκια στο ίντερνετ, ας πούμε. Τώρα εσύ μου λες ότι πας 4 χρόνια, οπότε μάλλον θα ξέρεις πώς γίνονται ασκήσεις. Οπότε σου προτείνω το 5x5, Strong Lifts 5x5. Είναι ένα ωραίο βασικό προγραμματάκι που σε βάζει και καταλαβαίνεις πραγματικά το πώς λειτουργεί η προοδευτική επιβάρυνση. Και το βλέπεις και εσύ με τα ίδια στα μάτια. Δηλαδή σε ένα μήνα βάζεις πολλά κιλά σε μία συγκεκριμένη άσκηση και επικεντρώνεις αυτή τη συγκεκριμένη άσκηση. Και γίνεσαι και πιο δυνατός και πιο μεγάλος. Και αυτό είναι ένα ωραίο παράδειγμα. Είναι ωραίο να το βλέπεις στην πράξη, μπροστά στα μάτια σου, μέσα σε ένα μήνα μόνο. Οπότε θα σου πρότεινα αυτό, μόνο και μόνο για να καταλάβεις λίγο πώς λειτουργεί όλη η φάση της προοδευτικής επιβάρυνσης. Τώρα, εάν στο gym τα κάνεις όλα σωστά, αλλά δεν μπορείς να ανεβάσεις, έτσι, να προοδεύσεις, τότε φταίει κάτι άλλο. Φταίει ο ύπνος σου, το φαγητό σου. Οπότε φτιάξει τον ύπνο, φτιάξει το φαγητό σου. Επόμενη ερώτηση. Το bro split τελικά κάνει δουλειά ή μπα? Λοιπόν, το bro split, κοιτάξτε να δείτε τη φάση με το bro split. Το bro split δουλεύει προφανώς, έχει τόσα χρόνια εμπειρία. Υπάρχει τόσα χρόνια στο χώρο, εάν δεν δούλευε δεν θα υπήρχε. Θα υπήρχε για μια πενταετία και μετά θα εξαφανιζότανε. Προφανώς και δουλεύει, προφανώς και φέρνει αποτελέσματα και είναι ένας έτσι ευχάριστος τρόπος για να προπονείσαι. Απλά κάνεις. Λες σήμερα έχω στήθος και απλά κάνεις ό,τι άσκηση βρεις μπροστά σου και ό,τι μηχάνημα που γυμνάζεις το στήθος. Και το κες και του δίνεις σχήμα και όλα αυτά τα μπλα. Ωστόσο, εγώ πιστεύω ότι δεν είναι ο βέλτιστος τρόπος για να προπονείται ένας φυσικός αθλητής. Οπότε, εάν είσαι φυσικός αθλητής και κάνεις bro split, ναι, θα προπονηθείς, ναι, θα του μπανέψεις, αλλά δεν θα του μπανέψεις όσο θα του μπάνευες υπό άλλες συνθήκες, υπό ένα άλλο πρόγραμμα. Δεν είναι το καλύτερο που μπορείς να κάνεις. Δεν σημαίνει ότι δεν δουλεύει, εντάξει. Απλά σαν φυσικός αθλητής πιστεύω ότι δεν είναι τόσο καλό να καταστρέφεις τόσο πολύ το μύ σου και μετά να το δίνεις μια ολόκληρη εβδομάδα. Δηλαδή, καλύτερα είναι πιο συχνό το ερέθισμα και πιο μικρό το ερέθισμα. Εάν κάνεις 30 set σε ένα bro split σε μία μέρα για το στήθος, γιατί να μην κάνεις τα 30 set έτσι σποραδικά στην εβδομάδα. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη συζήτηση και ήδη βλέπω κάτω στα σχόλια να πέφτει ξύλο. Οπότε πάω στο επόμενο.
Εάν θέλετε να κάνω βίντεο μόνο για τον Brosplit, σχολιάστε. Λοιπόν, ποια είναι η άποψή σου για το CrossFit? Μερικές φορές νιώθω άσχημα για το CrossFit επειδή τρώει τρολάρισμα από παντού. Η πραγματικότητα είναι, εντάξει, οι bodybuilderάδες σνομπάρουν το CrossFit, υποθέτω και οι CrossFitάδες σνομπάρουν τους bodybuilderάδες. Το CrossFit έχει τα καλά του και έχει τα κακά του, έτσι. Πιστεύω ότι σαν φάση είναι noob friendly, δηλαδή πιο φιλικό προς τους νουμπάδες. Εάν κάποιος δεν έχει ξαναγυμναστεί ποτέ στη ζωή του, είναι πιο εύκολο να πάει να τον πιάσει εκεί, να μπει στο box του CrossFit, να κάνει ό,τι κάνουν οι άλλοι, να έχει και το δάσκαλο απέναντι και να του δείχνει έτσι πώς να κάνει τα πάντα. Επίσης έχουν την όλη φάση, είμαστε ομάδα, εμείς εναντίον του κόσμου, ότι σε σπρώχνουμε, ότι balls to the walls, full ένταση, full ξύλο και ότι μια μέρα εάν πέσει ένα ελικόπτερο θα μπορείς να κάνεις τον ήρωα λόγω του functional training. Είναι κάποια κίνητρα που κάνουν ένα νουμπά έτσι να απορροφεί με τη γυμναστική περισσότερο από το να πηγαίνει και να πηγαίνει ο γυμναστής κάθε 20 λεπτά για να του λέει ωραία τι έχουμε, α, στήθος, πήγαινε, peg deck, για να του δείχνει το peg deck και να φεύγει και αυτός να κάνει peg deck και να μην ξέρει τι γίνεται. Είναι πιο noob friendly, είναι. Και όποιον σηκώνει από το καναπέ του έτσι, γαμάτο είναι. Αλλά εντάξει, απ' την άλλη έχει τα αρνητικά του ότι ας πούμε χρησιμοποιεί πολύ τεχνικά δύσκολες ασκήσεις, έτσι, ή αλλάζει την φόρμα σε άλλες ασκήσεις. Το να αλλάξει τη φόρμα σε μια άσκηση δεν είναι λάθος, αλλά πρέπει να ξέρεις τι κάνεις. Πρέπει να ξέρεις τι κάνεις και πρέπει να είσαι έμπειρος για να την αλλάξεις και να μην τραυματιστείς. Και επίσης, αυτό τεχνικά δύσκολες ασκήσεις, δηλαδή deadlift. Ένας τύπος για να κάνει ένα σωστό deadlift πιστεύω ότι θέλει ένα μήνα, δύο μήνες για να το μάθει, για να μάθει την άσκηση, να μάθει όλα τα cues. Επίσης, βάζουν αυτές τις δύσκολα τεχνικές ασκήσεις μία πίσω από την άλλη. Ξέρω, βάζουν αρετέ ζετέ και μετά deadlift και μετά squats, έτσι. Το κοινό σημείο σε όλα αυτά είναι η μέση. Ο κορμός και η σπονδυλική στήλη. Οπότε πρέπει να έχεις απίστευτα γυμνασμένη σπονδυλική στήλη, εάν τα κάνεις αυτά το ένα πίσω από το άλλο, και επειδή τα κάνουν για πολλές επαναλήψεις, και αυτό έχω ακούσει, ότι τραυματίζονται αρκετοί. Από τη μία αυτό. Απ' την άλλη, άμα ο δάσκαλος είναι καλός, άμα ξέρει τι, ξέρει τι γίνεται, έχει τη γνώση, αλλά έχει και την εξυπνάδα να εφαρμόσει τη γνώση. Γιατί μπορεί να. Ορίστε, να σου δώσω μια κυκλοπαίδεια. Η κυκλοπαίδεια από μόνη της δεν είναι έξυπνη. Πρέπει να τη διαβάσει κάποιος, να την κατανοήσει και να χρησιμοποιήσει σωστά, να ενώσει τα κομματάκια για να βγάλει κάτι καλό. Οπότε πρέπει να υπάρχει ένας δάσκαλος καλός, γνώστης και πολύ έξυπνος, να σχεδιάσει μια γαμάτη προπόνηση και να προσέχει και τα 10 άτομα που έχει ή τα 20 άτομα και τη φόρμα τους. Και άμα κάτι πάει να σπάσει, να πάει να τον πιάσει ή να μην τον αφήσει. Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ένας τύπος που απλά στο σπίτι του έχει κάνει και ένα δωμάτιο και λέει αυτό εδώ πέρα είναι το CrossFit δικό μου, το box μου, και γυμνάζει έτσι άτομα και είναι εμπειρικός, παιδί, δεν ξέρει πολλά πράγματα. Οπότε κάνει κάποια λάθη στο πώς σχεδιάζει το πρόγραμμα και την πατάνε οι μαθητές. Μυστικά για την ανάπτυξη του πύχη. Ωραία, πύχης, αυτό εδώ. Λοιπόν, τα πρώτα δύο χρόνια της προπονητικής σου καριέρας πιστεύω δεν χρειάζεται να πειράξεις καν με απομόνωση τον πύχη, γιατί γυμνάζεται. Γυμνάζεται όταν κάνεις πλάτη ειδικά. Εντάξει, τα πρώτα δύο χρόνια που θα κάνεις πλάτη θα γυμνάζεις και τον πύχη πάρα πολύ. Δηλαδή προς το τέλος της προπόνησης δεν μπορείς πια να κρατήσεις το βάρος, θα σου φεύγει. Δηλαδή η πλάτη σου μπορεί να θέλει και 10 set ακόμα, ενώ ο πύχης σου έτσι έχει αποδυναμωθεί. Όπως και με μερικές άλλες ασκήσεις. Οπότε αυτά είναι αρκετά για αρχή να γυμνάσεις τον πύχη σου. Από εκεί και πέρα, μετά το πρώτο δύο χρόνια της γυμναστικής και μετά τα newbie gains, έτσι, υπάρχουν οι ασκήσεις απομόνωσης, κάμψη, έκταση, αυτό εδώ προς το πλάι. Φάνηκε λίγο περίεργο αυτό. Οπότε είναι ασκήσεις που δουλεύουν το καρπό και ασκήσεις που δουλεύουν τα δάχτυλα. Εντάξει, πάλι δεν θες τρελά πράγματα, πιστεύω έτσι με λίγα σετάκια θα δυναμώσει ο πύχης, θα πεταχτεί. Δηλαδή εγώ έκανα απομόνωση, κάνα εξάμηνο για το πύχη και εντάξει, νομίζω δεν θέλει κι άλλο. Και μετά το άφησα και δεν μίκρινε τόσο σε μέγεθος. Ίσως στο μέλλον κάνω βιντεάκια με το πώς να δείχνω ασκήσεις και να δείχνω ασκήσεις για κάθε μυϊκή ομάδα. Λοιπόν, κρέας τρως κάθε μέρα, περίπου πόσα γραμμάρια. Κρέας τρώω μέρα παραμέρα, τρεις φορές την εβδομάδα μπορεί. Μπορεί άμα είμαι μόνος μου να φάω και μια φορά την εβδομάδα. Εντάξει, όταν δεν ζεις μόνος σου, δεν μπορείς να κάνεις και ό,τι θέλεις, ακόμα και από διατροφή δηλαδή. Εγώ δεν θα βάζα καθόλου λάδι στο φαΐ, ανάλατα. Αλλά δεν μπορείς να τα έχεις όλα δικά σου όταν δεν ζεις μόνος σου. Πόσα γραμμάρια, μπορεί 300, γύρω στα 300. Next. Τα ακουστικά που φοράς ποια είναι? Αυτά εδώ, έχω δει να σχολιάζετε πολύ, Λοιπόν, αυτά είναι Samsung Level U2 Pro.
Είναι αρκετά καλά για Bluetooth. Συνήθως τα Bluetooth έχουν χάλια ήχο, χάλια μπάσο, όλα χάλια. Αυτό εντάξει δεν έχει καθόλου μπάσο, είναι απέσιο. Εντάξει, βασικά είναι απέσια είναι. Ρε. Επειδή άμα συνηθίσεις με καλώδιο ακουστικά που κάνουν 20 ευρώ, θα πάρεις ακουστικά με 100 ευρώ Bluetooth και πάλι δεν θα είναι η ίδια ποιότητα. Αλλά είναι το ότι είναι Bluetooth, εντάξει, δεν έχεις καλώδιο. Τώρα που έχω συνηθίσει χωρίς καλώδιο δεν χρειάζεται καν να... Δεν μπορώ με καλώδιο πια, τελείωσε αυτό ήτανε. Τα φοράω και έτσι όταν είναι να τρέξω, έτσι, και δεν έχω πια πρόβλημα. Γιατί όποτε είχα καλώδιο, ταλαντωνόταν το καλώδιο. Οπότε τα βάζω έτσι και τα φοράω έτσι στα αυτί μου και τρέχω και δεν κουνιέται τίποτα. Ή όταν κάνω κάποιες άλλες περίεργες ασκήσεις που σκύβω και αυτά, τα φοράω εδώ πέρα και είναι τέλεια. Τα έχει κάνει σε πρόμο η Κοσμοτέ από 50 ευρώ 25 και τα αγόρασα από αυτό το πρόμο, φοιτητικό νομίζω. Λοιπόν, σαρώ κάνω full body training 3 φορές την εβδομάδα, αλλά επειδή κάνω πρόγραμμα για μυϊκή ενδυνάμωση, κάνω 5 λεπτά. Γιατί αλλιώς το επόμενο set πέφτω σε επαναλήψεις. Όλο το πρόγραμμα μου παίρνει περίπου 2 ώρες και 15 λεπτά. Είναι πολύ. Λοιπόν, φίλε, τα 5 λεπτά ναι, είναι πολύ, γιατί και οι 2 ώρες είναι πολλές. 2 ώρες και 15 λεπτά, 3 φορές την εβδομάδα, 6 ώρες, πάρα πολύ είναι. Θα πρότεινα max 4 ώρες την εβδομάδα. Αναερόβια. Αερόβια κάνει όσο θες. Για δύναμη, όταν θες να δουλέψεις δύναμη, παίρνεις μεγάλα διανύματα. Εντάξει, είναι κάτι εκεί με το ATCP, CP και αυτά, με το γαλακτικό οξύ και αυτά, τέλος πάντων. Είναι μια ενέργεια που ξοδεύεται, εντάξει. Σκέψου σαν μπαταρία για το μη, που χρησιμοποιείται όταν κάνεις max effort, όταν δουλεύεις απόλυτη δύναμη. Ωραία. Και αυτό τη χρησιμοποιείς την μπαταρία και κάνεις τις επανελήψεις, εντάξει. Αυτό για να ρισετάρει θέλει αρκετή ώρα, θέλει 3 λεπτά, 2 λεπτά έχω ακούσει για δύναμη, 3 λεπτά, αλλά 5 λεπτά είναι πολύ. Προσπάθησε να το μειώσεις λίγο και άμα δουλεύεις όντως δύναμη, κάνεις λίγες ασκήσεις, δεν κάνεις 2 ώρες και 15 λεπτά ασκήσεις, είναι πιο πολύ εξειδίκευση η δύναμη. Κάνεις, ας πούμε, άμα κάνεις squats, άμα επικεντρώνεις στο squats, κάνεις squats σε κάθε προπόνηση και κάνα accessory, έτσι, κάνα συμπληρωματικό, καμία άσκηση συμπληρωματική και τελείωσες. Δεν θες και γάμπες, ξέρω, να γυμνάσεις, οπότε δεν ξέρω πού ξόδευες τις 2 ώρες. Κάπου κάτι πάει λάθος με το προγραμματισμό σου. Επόμενο. Άποψη για λάστιχα ενδυνάμωσης και τα ωφέλη τους. Τα λάστιχα είναι άψογα παιδιά. Δουλεύουν έτσι, μπορείς να κάνεις μια γαμάτη προπόνηση μόνο με λάστιχο. Όταν ήταν κλειστό το γυμναστήριο, πήγαινα στο Άλσος, έπαιρνα και ένα λάστιχο μαζί μου και έκανα την πιο γαμάτη προπόνηση. Και άμα κάνεις καλλιστενική, γυμναστική στο σπίτι, έτσι, ένα μόνο λάστιχο που κάνει 6 ευρώ, ας πούμε, μπορεί να σου εκτοξεύσει την προπόνηση στο Θεό. Νομίζω είναι μια καλή επένδυση, τέλος πάντων. Επόμενο. Είμαι σχετικά καινούρια στο χώρο του γυμναστηρίου. Τι θα πρέπει να τρώω μετά την προπόνηση που είμαι αρκετά πεινασμένη? Κοίταξε, μετά την προπόνηση θες από όλα βασικά. Πρωτεΐνη, υδατάνθρακα, λιπαρά. Θες σίγουρα 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και πάνω. Εντάξει, πρωτεΐνη, προφανώς θα φας και πρωτεΐνη. Πέρα από την πρωτεΐνη, προσπάθησε να φας κάτι που να είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες, μέταλλα και γνωστοιχεία, που να είναι απίστευτα θρεπτικό για το σώμα σου. Γιατί το χρειάζεται ο οργανισμός. Κοιτάξτε, το αναβολικό παράθυρο, εντάξει, το έχουν υπερβάλει λίγο το θέμα, ότι ξέρεις τι, καθώς προπονείσαι πρέπει να πίνεις και πρωτεΐνη γιατί θα καταβολείς. Αλλά με το που τελειώσει την προπόνηση, τράβα στα ποτητήρια τρέχοντας, κατέβασε μια πρωτεΐνη. Αλλά ότι υπάρχει, υπάρχει. Απλά δεν είναι, μπορείς και 2 ώρες μετά τη γυμναστική να φας, ας πούμε. Δεν υπάρχει θέμα. Αλλά σίγουρα ό,τι τρως μετά την προπόνηση είναι πιο σημαντικό για το σώμα σου. Λοιπόν, οπότε αυτό. Πρωτεΐνη σίγουρα, 30 γραμμάρια σίγουρα, όχι λιγότερα. Και κάτι πολύ θρεπτικό. Τίποτα υπερτροφές, κάτι αυτά τα περίεργα, καλό θα κάνω. Γλιστρίδα που είναι full υπερτροφή. Έτσι, ένα κιλό γλιστρίδα και μετά με ευχαριστείς από το μπάνιο. Σάρω, αναρώνω full, αλλά εντάξει, δεν έχω βγει από το μπάνιο. Για πάμε, next question. Ποια άσκηση θεωρείς καλύτερη, ή climb bench ή flat bench? Εγώ κάνω full body και κάνω ίσιο πάγκο, καθώς κάνω και στρατιωτικές. Ποια πιάνει λίγο, και πιάνει λίγο το πάνω μέρος του στήθους. Πέρα από τους ώμους, για κάποιο λόγο επικλίνεις με πιάνει περισσότερο στο όμπρο, στα δελτοειδή, παρά στο στήθος, σε σχέση με τον ίσιο,
που νιώθω πολύ καλά να δουλεύει όλο το σύντος μου. Εσύ την προτείνεις. Κοιτάξτε, έγινε ένα μπέρδεμα εκεί με τον επικλινή πάγκο. Ο επικλινής πάγκος από ένα σημείο και μετά πιάνει πιο πολύ στήθος από ότι... πιο πολύ όμως δελτοειδής από ότι πιάνει την πάνω μοίρα του στήθους. Άμα σκεφτείς ότι και η πίεση Arnold είναι επικλινής, αλλά σε 90 μοίρες κλίση. Οπότε και 45 πιστεύω είναι πολλές και σίγουρα πιάσουν όμως. Επικλινής πρέπει να είναι ίσα-ίσα, πιστεύω, 10-15% η κλίση. Και εντάξει, προφανώς και η οριζόντια πιάνει πιο πολύ το στήθος. Όσο πιο πολύ ανεβαίνει η κλίση, τόσο πιο πολύ πιάνει τους ώμους. Και γι' αυτό είναι και πιο δύσκολη. Οπότε, ναι, άμα θες να δουλέψεις το στήθος σου, θα παίξεις η οριζόντια ή με μικρή κλίση. Αυτά. Next. Σαρώ, συνέχισε αν μπορείς να κάνεις, σε παρακαλώ πολύ, ένα βίντεο για αυτούς στο γυμναστήριο που και καλά σου κολλάνε για ανταγωνισμό, ποιο σηκώνει περισσότερα και τέτοια. Και γενικά να το εξηγεί στον κόσμο πώς να τον αντιμετωπίζει, γιατί συμβαίνει αρκετά. Αυτό θα το απαντήσω γιατί έχει 7 likes και υποθέτω ότι σας ενδιαφέρει. Τέλος πάντων, εάν κάποιος σου κολλάει στο γυμναστήριο, απλά αγνόησέ τον. Ένα, μπορεί να είναι στο μυαλό σου ότι πώς απλά να κάνει το πρόγραμμά του και κάνει τις ίδιες ασκήσεις με σένα και απλά είναι πιο δυνατός και απλά το παίρνεις προσωπικά, το boosty. Ένα αυτό. Δύο, μπορεί όντως να το πηγαίνει ανταγωνιστικά. Εντάξει, πρέπει να καταλάβεις και εσύ και όλος ο μπαγλαμάς ότι με το που βγείτε από το γυμναστήριο δεν μετράει ποιος σηκώνει περισσότερα κιλά. Και όχι με το που βγείτε. Δηλαδή, ακόμα και μέσα στο γυμναστήριο δεν ενδιαφέρεται κανέναν και δεν ενδιαφέρεται κανείς. Και πρέπει λίγο έτσι με τα κιλά και αυτό να το βγάλετε λίγο από το μυαλό σας. Αυτά είναι τα πρώτα χρόνια της γυμναστικής που θες να σηκώσεις πολλά κιλά. Εάν δεις τους πιο τουμπανιαρισμένους bodybuilders, περισσότεροι δουλεύουν έτσι άπειρες επαναλήψεις, τον μη, έτσι μέχρι να υπάρχει full pump, full αιμάτωση και κάπως έτσι δουλεύουν τους μύες και κάθε τόσο κάνουν και ένα 40 κιλό για να το δει ο κόσμος. Αλλά τέλος πάντων, δεν πρέπει να σε ενδιαφέρει τόσο ο κόσμος στο γυμναστήριο. Χτίσε και ένα τείχος γύρω σου, βάλε και ακουστικά να σε βοηθάει και απλά κάνει τη φάση σου. Εάν κάποιος κολλάει δίπλα σου, απλά αγνώρισέ τον, μη δίνει σημασία. Ας πω τώρα μια ιστορία. Ήταν ένας πιτσιρικάς που είχε έρθει στο γυμναστήριό μου. Ήταν έτσι αρχάριος και τον βάζει ο γυμναστής, λέει κάνε ό,τι κάνει αυτός και δείχνει εμένα. Λέει αυτός ξέρει, γιατί ξέρουν για το κανάλι μου, λέει κάνε ό,τι κάνει αυτός. Ωραία. Και είχα κάνει αυτή που κάνεις επικλίνη την μπάρα, που κάνεις επικλίνη το πάγκο, έτσι, κάθεις έτσι προς τα πίσω. Και δουλεύεις το δικέφαλο, βάζεις και τα χέρια πίσω και δουλεύεις το δικέφαλο σε όλο το εύρος κίνησης. Και αυτή δεν είναι από τις ασκήσεις που τις φορτώνεις, δεν είναι ξέρω εγώ όρθιος με στραβόμπαρα που φορτώνεις και παίζεις κιλά. Είναι πιο πολύ να δουλέψεις όλο το εύρος κίνησης. Και βλέπει, έκανα με λίγα κιλά, δεν ξέρω, με 5 κιλά έκανα. Και λέει, εγώ μπορώ με περισσότερα. Το είπε και δυνατά, το είπε και στο γυμναστή. Λέει, εγώ μπορώ περισσότερα. Και βάζει τα 8 κιλά. Και εγώ έκανα. Και ξεκίνησα να κάνει μαζί μου, ξεκίνησε το σετ. Με έδινε δηλαδή να κάνω το πρώτο σετ, στο δεύτερο μπήκε μαζί μου. Έκανα, ξέρω εγώ, καμία δεκαριά. Αργά, σταθερά, να μην σπάει η ταχύτητα καθόλου. Να τα κάνω όσο πιο focus μπορούσα. Και εκείνος, εντάξει, το παίζε γρήγορα. Και έβγαλε 5-6 και σταμάτησε, έχει κατακοκκινήσει, γιατί δεν ήθελε και για το εγώ, ας πούμε, να σταματήσει. Ήθελε να κάνει όσα κάνω εγώ, όσα θα έκανα εγώ. Και ξεφτυλίστηκε, ας πούμε, επειδή το φώναξε και δυνατό ο βλάκας. Οπότε, τι έκανα εγώ, απλά δεν του δώσα σημασία. Έτσι. Άμα του δίνει σημασία και πήγαινα και εγώ, έπαιρνα 12 κιλά και έπαιζα και αυτό έπαιρνε 15. Δηλαδή, πόσο παιδιαρίστικο είναι αυτό. Απλά δεν δίνει σημασία έτσι, και φαίνεται μετά ο άλλο γελίο, ο άλλο φαίνεται τσαρλατάνο. Τέλο πάντων. Αν και ήταν αρχάριο, δεν ήξερε, μου φάνηκε αστείο. Απλά το θυμήθηκα τώρα που μου πες αυτό εδώ πέρα. Θυμάμαι, είχε θέμα με το μαλλί, παίρνει κάποιο φάρμακο ή προχώρησε τη μεταμόσχευση. Δώσε τα φώτα σου. Λοιπόν. Ψήστε βιντεάκι και e-book και όλα για τα μαλλιά. Το έχω λίγο τερματίσει το θέμα. Λοιπόν, δύο πράγματα δουλεύουν για τα μαλλιά. Ένα είναι ένα happy Findestenstein, κάπως έτσι λέγεται. Και το άλλο είναι minoxidil. Εντάξει, είναι η ουσία minoxidil. Και υπάρχουν διαφορετικές εταιρείες που την παράγουν. Υπάρχει και στο φαρμακείο, άμα πας, μπορεί να κάνει 40 ευρώ το μπουκάλι. Εγώ το παίρνω μέσω ίντερνετ με ένα τάλιρο. Εγώ, όπως καταλάβετε, παίρνω τη δεύτερη λύση, η οποία είναι το βάζεις τοπικά στο μυαλό σου, στο μαλλί σου, στα σημεία που έχεις καραφλιάσει. Εντάξει,
Και αυτά τα δύο δουλεύουν όσον αφορά τα φάρμακα. Και μετά είναι αυτό που λέει η μεταμόσχευση. Παίρνουν τρίχες από εδώ ή από εδώ ή από το στήθος ή δεν ξέρω πού και τις εμφυτεύουν στα σημεία που, που έχει χαραφλιάσει. Τώρα, αυτό προτείνω να μην το κάνετε με τη μεταμόσχευση. Γιατί πρώτον, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να το πατώσει ο γιατρός. Εντάξει, και απλά να φαίνεται καραμπάμ ότι έγινε μεταμόσχευση. Επίσης, είναι επανάκριβη. Και επίσης, μπορεί να σου πέσουν και αυτά. Όχι να σου πέσουν αυτά, να σου πέσουν τα υπόλοιπα. Δηλαδή, έχεις τέσσερις τρίχες έτσι. Έτσι. Πες ότι είχες τόσες τρίχες παλιά, όταν ήσουν μικρός. Και σου πέφτουνε. Και έχεις τώρα αυτές εδώ πέρα. Εντάξει. Πάει ο γιατρός, σου βάζει τρεις τρίχες εδώ πέρα. Για να μην φαίνεται καράφλα. Εντάξει. Δες. Να, βάζει τρεις τρίχες εδώ πέρα. Και τι γίνεται. Σου πέφτουνε οι υπόλοιπες που είχες από πριν και σου μένει τρεις. Και πάλι είσαι καράφλος. Υπάρχουν άλλοι που το έχουν κάνει και έχουν επιτυχία. Τέλος πάντων. Και μετά είναι από διατροφή, ύπνος, στρες, μερικά πράγματα στη διατροφή. Ο κουρέας έχει σημασία, πώς θα σου κουρέψει το μαλλί. Υπάρχουν μερικές πουστικές τεχνικές που δεν φαίνεσαι τόσο φαλάκρας. Και ναι, εντάξει, παίζει και ρόλο ο φωτισμός. Δηλαδή, στο προηγούμενο βίντεο ο φωτισμός ήταν ευνοϊκός και δεν φαινόμουν τόσο πολύ. Τέλος πάντων, ψήστε να κάνω βιντεάκι. Και εντάξει, προσπαθήστε να μην το πολύ σκέφτεστε. Εντάξει, στην τελική τα παίρνουμε γουλί και τελειώνει εκεί το θέμα. Αλλά όσο μπορείς να το παλέψεις, το παλεύεις. Οπότε, άμα ψήνετε, κάνω και βιντεάκι για τους αδερφούς καραφλούς. Οπότε, αυτό είναι το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, ξέρετε να κάνετε. Κουμπώνετε αυτό το like, κουμπώνετε αυτή την εγγραφή. Πείτε μου τι άλλο γουστάρετε να δείτε κάτω στα σχόλια. Όσο την επόμενη φορά προσέχετε για να γυμνάζεστε. Αυτά.